Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, επιστήμονες από το τμήμα Μηχανολόγων-Μηχανικών κατασκεύασαν μια κινητή μονάδα που παράγει ηλεκτρικό ρεύμα και θερμότητα από κουκούτσια φρούτων και καρπών. Βρισκόμαστε στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στο τμήμα Μηχανολόγων και στο τμήμα Χημικών-Μηχανικών. Αυτή είναι μια μονάδα, φορητή μονάδα, κινητή μονάδα αεριοποίησης βιομάζας. Και το σωστό θα ήταν να πω απορριμματικής βιομάζας, δηλαδή οτιδήποτε μπορεί να πεταχτεί στο χωράφι, στον αυρό ή οπουδήποτε αλλού, το οποίο αντί να το αφήσουμε να σαπίζει, το προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε στην κατεύθυνση παραγωγής ενέργειας και μάλιστα ηλεκτρικής ενέργειας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορείτε να δείτε ότι χρησιμοποιούμε βιομάζα διαφόρων τύπων, όπως αυτά είναι κουκούτσια από σταφύλι, είναι ελαιοπυρήνας, είναι κουκούτσια από ροδάκινο και τσόφλια από αμύγδαλο. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μέσα κουκούτσια από σταφύλι, αλλά υπάρχουν διάφορα είδη που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αυτή η μονάδα μπορεί να κάψει μέχρι και 5,5 κιλά την ώρα. 5,5 κιλά? Μέχρι και 5,5 κιλά την Ελάχιστο, ώρα. Ελάχιστο δηλαδή. Είναι λίγο, για να παράγει 5 κιλοβάτ ηλεκτρισμού. Δηλαδή ανάλογα με την τροφοδοσία που ρίχνουμε παράγεται και αντίστοιχη ηλεκτρική ενέργεια και αντίστοιχη θέρμανση. Σε φούλη ισχύει και οι 5,5 κιλά περίπου την ώρα βιομάζας, παράγοντας 5 κιλοβάτ ηλεκτρισμού και συν 12 κιλοβάτ θερμότητας. Βιομάζα χωνεύει αυτό το υλικό που βλέπετε και παράγει ένα αέριο που είναι ένα βρώμικο αέριο, αλλά έχει μέσα του μονοξίδιο του άνθρακα και υδρογόνο. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα αέρια όταν με τη σειρά τους οδηγηθούν σε ένα κινητήρα ηλεκτρικής καύσης, μπορεί αυτός να πάρει μπρος και να παράγει δύο πράγματα. Ηλεκτρική ενέργεια όταν συνδεθεί με γεννήτρια και ταυτόχρονα να απορρίπτει ζεστό νερό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες άλλες εφαρμογές. Εδώ βλέπετε το σύστημα που μετατρέπει το αέριο καύσιμο σε ηλεκτρική ενέργεια και σε θερμότητα. Επομένως, η ηλεκτρική ενέργεια πηγαίνει στο δίκτυο στη συνέχεια, όπου περνάει από μια χελώνα που μετράει πόσες κιλοβατόρες παράγονται και αντίστοιχα αυτό το ρεύμα έχουμε κάνει μια σύμβαση με τη ΔΕΗ και μας το πληρώνει περίπου 220 ευρώ η μεγαβατόρα. Παράλληλα με την ηλεκτρική ενέργεια παράγεται και θερμότητα. Είναι παραπροϊόν, θα λέγαμε, της τεχνολογίας αυτής. Όπου έχουμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, εμείς έχουμε απλά ένα ψυγείο το οποίο καταστρέφει αυτή τη θερμότητα. Και το ζεστό νερό μπορεί κάποιος να το δει στο τελικό στάδιο. Είναι αρκετά ζεστό. Οι εντυπώσεις γενικότερα από την επιδεικτική λειτουργία που έγινε στην Τολεμαϊδα και στο Αμύνταιο ήταν πολύ θετικές. Και από τον πληθυσμό, τον αγροτικό πληθυσμό και από κάποιες μικρομεσαίες εταιρείες που έδειξαν κάποιο ενδιαφέρον, οι οποίες είτε ασχολούνται με την παραγωγή ενέργειας είτε όχι. Και αυτό είναι θετικό και για μας, γιατί βλέπουμε ότι λογικά θα μπορέσει να υπάρξει κάποια εξέλιξη στην όλη προσπάθεια. Με τελικό στόχο κάποια στιγμή να βγει ένα τελικό προϊόν και να μπορέσουμε να απαντήσουμε σε κάποιες ανάγκες της αγοράς. Στη Βόρεια Ευρώπη, τουλάχιστον από ό,τι γνωρίζουμε, χρησιμοποιούνται ακόμα και οι αγροτικές καλλιέργειες που στην Ελλάδα καίγονται κάθε φθινόπωρο προκειμένου να αποδώσει το χωράφι περισσότερο καρπό. Τι θα προτείνατε λοιπόν στους αγρότες που ουσιαστικά έχουν στα χέρια τους μια πρώτη ύλη, η οποία θα μπορούσε να τους ζεστάνει όλο το χειμώνα, έτσι δεν είναι? Η στόχευση είναι αντί αυτά να καίγονται, να αφήνουν να χάνονται στα χωράφια και ενδεχομένως να παράγουν και διοξίδιο του άνθρακα παραπάνω στην ατμόσφαιρα που θέλουμε να το αποφύγουμε, να αναπτύξουμε μεθόδους που θα αξιοποιούνται εκεί, επί τόπου. Να μην χρειάζεται δηλαδή να συγκεντρωθούν κεντρικά ώστε να αξιοποιηθούν, γιατί αυτό είναι μια δραστηριότητα η οποία αυξάνει το κόστος. Και αυξάνει φυσικά και την παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα, γιατί μεταφορά θα κάνεις, κάτι πρέπει να κάνεις έξτρα. Επομένως, νομίζω ότι προσπαθούμε και με τέτοιες μεθόδους, και φυσικά δεν είναι η μόνη, να δείξουμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνατότητες πέραν των παραδοσιακών. Αυτό που πρέπει να έχουμε στο νου μας είναι ότι από την ενεργειακή κρίση, αν θα μπορούσαμε να πούμε, των τελευταίων ετών, αυτό που καταλάβαμε είναι ότι μπορείτε από θέματα πετρελαίου στη γη, στον πλανήτη, να μην υπάρχουν για τις ενεργειακές ανάγκες του κόσμου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
θα πρέπει να ανοίξουμε λίγο το μυαλό μας και να προσπαθήσουμε να απευθυνθούμε σε διαφορετικές μορφές ενέργειας, ανανεώσιμες ενέργειες. Να αξιοποιούμε το κάθε προϊόν στην παραγωγή γενικότερα πιο ολοκληρωμένα. Από την πρώτη ύλη μέχρι το τελικό προϊόν να μην πετιέται τίποτα, ας πούμε, και να αξιοποιούμε όσο δυνατόν πιο ολοκληρωτικά και πλήρως γίνεται τα πράγματα.